Γεια σου Μάκη μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Για πες, τι γίνεται? Εντάξει, ηρεμία. Τάξη και ασφάλεια. Τάξη και ασφάλεια, θα το δούμε. Αλλά προσπαθεί ο Μεντιλίμπαρ από την Παρασκευή κιόλας, από τη Μεγάλη Παρασκευή κιόλας, να προσγειώσει τους παίκτες του, γιατί ξέρεις δεν είναι και εύκολο. Προφανώς δεν είναι εύκολο. Όταν έχεις νικήσει σε ημιτελικό το μεγάλο φαβορί στην έδρα του με 4-2, δεν είναι και πολύ εύκολο, ξέρεις, να κρατήσεις τους παίκτες προσγειωμένους, να μην έχουν το μυαλό τους στο τελικό, να μην ονειρεύονται τον τελικό της 29ης Μαΐου. Όλα αυτά, ξέρεις, όσο και αν λέμε ότι είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, ναι, είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, αλλά ονειρεύονται και ξεφεύγουν. Δεν θέλει και πολύ για να ξεφύγουν. Και προσπαθεί ο Βάσκος και μάλιστα από την πρώτη μέρα του το ξέκοψε. Μην ακούσω κουβέντα για τελικό. Έχουμε ημιτελικό πρώτα, έχουμε δεύτερο ημιτελικό. Αυτό είναι το θέμα. Για να τους κρατήσει προσγειωμένους στη γη. Και από την Πέμπτη το βράδυ, αν όλα πάνε όπως θέλουν στον Ολυμπιακό, εκεί θα πρέπει να τους προσγειώσει ξανά, γιατί ακολουθούν τρία ντέρμπι για το πρωτάθλημα. Θα μου πεις, αν το πρώτο δεν είναι νικηφόρο, δεν θα έχουν και ιδιαίτερη σημασία τα άλλα δύο για τον τίτλο. Mm-hmm. Ναι, οκ. Okay. Αλλά βλέποντας και κάνοντας, παιχνίδι. Πρώτο λοιπόν είναι η ρεβάνς με την Αστον Βίλα την ερχόμενη Πέμπτη το βράδυ στο Καρασκάκης, ο Γερμανός Φάιερ, ελίτ διαιτητής, θα είναι ο άρχοντας της αναμέτρησης, αναμενόμενο δηλαδή ένας ελίτ διαιτητής σε ημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Mm-hmm. Και περιμένουμε να δούμε αν ο Ορτέγκα θα ξεπεράσει το πρόβλημά του, που δεν έχει πολλές πιθανότητες να ξεπεράσει το πρόβλημα που έχει ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Και μάλλον πάμε τώρα που μιλάμε, Τρίτη πρωί, με την εντεκάδα στο Μπέρμιγχαμ, έξω Ορτέγκα, μέσα ο Ρίτσαρντς. Αυτό είναι το πλάνο του Μεντιλίμπαρ. Άρα έχουμε σήμερα και έχουμε και αύριο για να δούμε μήπως επιφυλάσσει κάποιο διαφορετικό ο Βάσκος στους Άγγλους. Έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα του Ολυμπιακού, αλλά ξέρω ότι θα δει και μια διαφορετική Αστον Βίλα το βράδυ της Πέμπτης. Mm-hmm. Γιατί πλέον η Αστον Βίλα εννοείται ότι είναι με την πλάτη στον τοίχο και είναι υποχρεωμένη να βγει μπροστά για να ανατρέψει σε βάρος της κατάστασης. Αυτό δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει ο Μεντιλίμπαρ σε αυτό το θέμα. Θα μου πεις, πρώτο ημιτελικό είπε ότι ήρθαμε για να νικήσουμε, δεν ήρθαμε για να πάρουμε σκορ πρόκρισης, απλά να διαχειριστούμε το πρώτο παιχνίδι. Και το έδειξε μες στο γήπεδο έτσι όπως έπαιξε ο Ολυμπιακός. Γιατί να αλλάξει τώρα? Ποτέ δεν ξέρεις, τι σκέφτεται ένας προπονητής. Γι' αυτό είμαι λίγο επιφυλακτικός στο πώς θα αντιμετωπίσει ο Βάσκος στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Εντάξει, δεν συζητάμε ότι είναι sold out το Καραϊσκάκι. Ναι, είναι από την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια. Και ήταν αναμενόμενο. Πριν γίνει ο πρώτος ημιτελικός. Ναι. Πάντως θα υπάρχουν οδηγίες για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί και ο κόσμος. Γιατί ξέρεις, είναι και παίζει ένα ρόλο και ο κόσμος. Σημαντικό κατά την άποψή μου. Έτσι, Μάκη, θυμάσαι, ναι, επειδή είσαι χρόνια στο χώρο, θυμάσαι και εσύ πολύ καλά ότι σπάνια ξεφεύγει ο κόσμος, όχι στον Ολυμπιακό, γενικότερα στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κακά τα ψέματα. Γιατί ξέρουμε ότι εκεί ο Πέλεκης πέπτει βαρύς όταν υπάρχει παραβατική συμπεριφορά. Στην Ελλάδα ήταν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα τόσα χρόνια. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε ξέρει ο κόσμος πώς να συμπεριφερθεί και πώς να μην ξεφύγει, να στηρίξει την ομάδα στην δύσκολη προσπάθεια που θα έχει για να πάρει το εισιτήριο για την πρόκριση στο τελικό. Και την δική τους ατμόσφαιρα θέλουν να φτιάξουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά χωρίς να ξεφύγουν σε καμία περίπτωση. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Εσύ θεωρείς ότι με τα σημερινά δεδομένα ότι η μόνη αλλαγή είναι ο Ορτέγκα και αυτή αναγκαστική? Έτσι, είναι, ναι. Είναι. Ναι. Με τα δεδομένα που έχουμε Τρίτη πρωί. Ναι, καλά, έχω δύο προπονήσεις, ναι, γι' αυτό σου λέω. Α δούμε, μήπως δοκιμάσει κάτι άλλο. Ναι. Γιατί τώρα θα έχει και το Μασούρα. Δεν ξέρω. Ανασταλτικό κομμάτι, ο Μασούρας βοηθά πολύ καλύτερα οποιονδήποτε άλλον. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό του. Σωστό, σωστό. Ναι, ο Γιώργος όντως είναι ανασταλτικά καλύτερος. Και, εντάξει, και είναι ένα παιχνίδι η διαχείριση του οποίου είναι περίεργη. Δεν είναι, δηλαδή, εντάξει, ο Ολυμπιακός κέρδισε 4-2 με 2-0. Πάει το μάτς στην παράταση. Σίγουρα θα πρέπει, αυτό που λέμε συνήθως, ξέρεις, ότι πρέπει να σκοράρει
ο Ολυμπιακός, αλλά εγώ νομίζω ότι αν κινηθεί στα πλαίσια της περασμένης εβδομάδας, θεωρώ ότι την έχει την Αστον Βίλα. Εντάξει, καλή, είναι καλή ομάδα, είναι αγγλική ομάδα, είναι αγγλικό σύλλογος μάλλον. Όχι αγγλική ομάδα, αγγλικό σύλλογος. Είναι ομάδα που παίρνει εισιτήριο από την Premier League για το Champions League της νέας αγωνιστικής σεζόν. Ναι. Δηλαδή είναι πίσω από City, Arsenal και Liverpool. Ναι. Οπότε νομίζω ότι κάπου για όποιον ίσως να μην ασχολείται και να μην ξέρει, καταλαβαίνει τη σημασία. Όχι, σίγουρα είναι, πρόσεξε, είναι μεγάλη υπόθεση να αποκλείσει ο Ολυμπιακός στην Άστον Βίλα. Δεν το συζητάμε, δεν είναι ούτε η Μπριζ, ούτε η, δεν ξέρω εγώ πια, ας πούμε. Λοιπόν, δεν το συζητάω. Δεν είναι, δηλαδή, είναι μια ομάδα από τη δεύτερη κατηγορία, δεύτερη συσταγωγικά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Όμως, απ' την άλλη, αφενός ο τρόπος που διαχειρίστηκε ο Ουνάι Έμερι το μάτς το πρώτο, θεωρώ δηλαδή ότι υποτίμησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και το πλήρωσε. Και καλά να πάθει, ας πούμε. Δεν το συζητάω. Αν υποτίμησε τον Ολυμπιακό, ναι, καλά να πάθει, όπως το λέω. Έτσι ακριβώς. Όχι, εγώ είμαι βέβαιος ότι τον υποτίμησε. Εγώ, δηλαδή, καλά να πάθει. Έβλεπα υποτίμησε το... και τον συμπατριώτη. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω δηλαδή ότι μέσα στο παιχνίδι φαινόταν αυτό και οι παίχτες του είχαν ένα τουπέ και πάει λέγοντας. Αλλά το ζήτημα είναι ότι κατά την άποψή μου όλα εξαρτώνται από τον Ολυμπιακό. Όσο μεγάλη ομάδα και να είναι η Αστον Βίλα, όσο δυνατή ομάδα και να είναι, όσο και καλούς παίχτες να έχει, όσο και καλό προπονητή να έχει, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, αν παίξει όπως έπαιξε στο Μπέρμιγχαμ, θα προκριθεί. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Λέει το, θα μου πεις είναι εύκολο να παίξει έτσι. Νομίζω ότι ο τρόπος που κινεί την ομάδα ο Μεντιλίμπαρ τους έχει βάλει σε μια, στις ράγες, να το πω έτσι. Ναι, δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα του Ιανουαρίου. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Ο Ολυμπιακός. Καμία. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι του Ολυμπιακού μια διαφορετική προσέγγιση από την Άστον Βίλα στην αναμέτρηση. Κοίταξε. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά πρόσεξε. Όσο και διαφορετική. Σίγουρα θα είναι διαφορετική προσέγγιση. Σίγουρα η Άστον Βίλα δεν έχει κανένα άλλο αποτέλεσμα, δηλαδή θα μπει με στο παιχνίδι να πάρει τον έλεγχο, να βάλει το ρυθμό της και να σκοράρει όσο δυνατόν γρηγορότερα τα γνωστά αυτά που λένε όλοι οι προπονητές, είτε του καναπή είτε του πάγκου. Λοιπόν, ναι, σωστό. Αυτό όμως, πρόσεξε, ναι, προφανώς, αυτό όμως κατά την άποψή μου θα τις δημιουργήσει θέματα στον ανασταλτικό τομέα. Δηλαδή, επειδή, αυτό λέει η λογική, ναι, το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι. Οι αγγλικές ομάδες, επειδή έχουν πολύ ψηλό ρυθμό, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, δηλαδή είναι πολύ υψηλός ο ρυθμός του πρωταθλήματος, αμήνονται όλοι μαζί, επιτίθενται όλοι μαζί. Όταν λοιπόν θα μπεις σε ένα παιχνίδι και το οποίο θα θες από το πρώτο λεπτό να πάρεις τον έλεγχο του παιχνιδιού, αυτομάτως, αν ο αντίπαλός σου και στην προκειμένη περίπτωση ο Ολυμπιακός ήταν διαβασμένος, γιατί έτσι ξεκίνησε και ο Ολυμπιακός και στον Μπέρμιγχαμ. Είναι σίγουρο, μπράβο, είναι σίγουρο ότι με λίγη τύχη, γιατί θες και τύχη στο ποδόσφαιρο, θα σου δοθεί η ευκαιρία και εκεί νομίζω ότι και εκεί θα παίξει ρόλο βεβαίως και το Καραϊσκάκι, το πάθος, ο κόσμος, ο ρυθμός, βέβαια. Κάθε λεπτομέρεια θα παίξει ρόλο. Βέβαια. Και πρέπει να πούμε ότι εγώ εύχομαι πραγματικά και το λέω ειλικρινά, ο Ολυμπιακός να έχει την ίδια διαιτησία που είχε στον Μπέρμιγχαμ. Μιλάμε για διαιτησία, τι να πω τώρα, ρεσιτάλ. Ο άνθρωπος ήταν αλάνθαστος. Αλάνθαστος. Ναι, όχι. Και ο Γερμανός, οπότε, τι να σου πω τώρα. Ναι, μα το λέω με την έννοια ότι βλέπουμε ότι, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν διαιτητές που δύσκολα παιχνίδια, ήταν δύσκολο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Άστον Βίλα, μπορεί να τον βγάλει χωρίς λάθος. Ο άνθρωπος δεν έκανε λάθος. Δηλαδή ούτε αράουτ λάθος δεν έκανε. Μακάρι δηλαδή ο Ολυμπιακός, γιατί παίζουν όλα ρόλο. Παίζουν όλα παίζουν σαφώς. Ρόλο. Εννοείται ότι όλα παίζουν ρόλο. Μάλιστα. Λοιπόν, καλό ρεπορτάζ. Ζείτε κι εσείς έτσι. Ζείτε κι εσείς ωραίες στιγμές ως ρεπόρτερ. Τα ξέρω. Είναι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος πολλές φορές δεν το καταλαβαίνει, αλλά και οι ρεπόρτερ είναι κομμάτι με μία έννοια της ομάδας. Οπότε παίζει ρόλο και οι επιτυχίες, τα ταξίδια, οι πορείες, οπότε είναι πολύ σημαντικό και είναι και για σας πολύ σημαντικό. Λοιπόν. Είναι μια στιγμή που ξέρεις, λες,
το ζήσα. Το ζήσα. Το ζήσα. Ναι, ναι, το ζήσα, ναι, βέβαια. Και, βέβαια. Και δεν ξέρεις και πότε θα την ξαναζήσεις. Πλάκα, αυτό που έχει γίνει αυτό. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Έπαιξε ο Πανιούνιος με τη Λάτσιο του Σβεν Γκόραν Έριξον και πήγαμε στο Ολύμπικο τώρα. Είναι σημαντικό. Έπαιξε με την Μπαρτσελώνα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα θυμόμαστε και τα αναπολούμε. Λοιπόν, καλή αυτά δουλειά. Να σε καλά. Καλή δουλειά, καλό αποτέλεσμα την Πέμπτη. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν.